αντιπολεμικών συλλαλητήριο που διοργανώνει το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου στις 8.30 το βράδυ στο κέντρο του Ηρακλείου. Ο αντιπρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, ο κύριος Νίκος Κοκολάκης, μας ακούει. Καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα και εσάς και στους ακροατές σας. Λοιπόν, για να σας ακούσω, για να ξέρει και ο κόσμος, γιατί έχετε καλέσει σε αυτό το συλλαλητήριο το αντιπολεμικό απόψε όλα τα μέλη, όλα τα σωματεία της δύναμής σας, ε? Πραγματικά, και όχι μόνο. Το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου διοργανώνουμε σήμερα 4 του μήνα και ώρα 8.30 στην Πλατεία Ελευθερίας αντιπολεμικό συλλαλητήριο. Εκεί καλούμε όλους τους εργαζόμενους, συνταξιούχους, άνεργους, όλους τους Ηρακλειώτες να συμμετέχουν μαζικά για να εκφράσουμε τον αποτροπιασμό μας και να καταδικάσουμε απερίφραστα την επίθεση και εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Για μας πρέπει να καταδικάσουμε τον πόλεμο. Ο πόλεμος από όπου και να προέρχεται, εφόσον καταπατείται το διεθνές δίκαιο, απειλείται η ειρήνη και η ασφάλεια γενικά στην Ευρώπη. Πρέπει όλοι λοιπόν να κατέβουν σήμερα στην Πλατεία Ελευθερίας για να συμπαρασταθούμε και εμείς το σκληρά δοκιμαζόμενο λαό της Ουκρανίας με αυτόν τον τρόπο. Mm-hmm. Παραλληλά βέβαια στις 8.30 Πλατεία Ελευθερίας, Εργατικό Κέντρο και στη συνέχεια Πλατεία Ελευθερίας, πώς θα γίνει στο διαδικαστικό απλά για να ξέρει ο κόσμος? Εμείς θα κατέβουμε εκεί, αυτός είναι ο σκοπός μας, θα είμαστε εκεί με αυτόν τον τρόπο. Θα κάνουμε και δεν ξέρω ακριβώς ακόμα τη διαδικασία, αλλά θα μείνουμε εκεί στην πλατεία, δεν θα κάνουμε πορεία, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και με αυτόν τον τρόπο ίσως κάνουμε και κάποιες άλλα δρόμενα, τα βλέπουμε στην πορεία. Απλώς και εμείς τονίζουμε και λέμε ότι για άλλη μια φορά ο ηρακλειώτικος λαός πρέπει να δείξει την αλληλεγγύη του, όπως το είχε πράξει και στο παρελθόν. Οπότε θα μαζεύονται στη Δούκο, στην Μποφόρ 4 και από την επόμενη εβδομάδα στο θεατρικό σταθμό Ηρακλείου στο λιμάνι τρόφιμα, ειδικά προϊόντα μεγάλης διάρκειας, κονσέρβες, ζυμαρικά, δημητριακά και επίσης είδη πρώτων βοηθειών. Από ό,τι γνωρίζω, θερμικά ισόρουχα, κουβέρτες, ρούχα, μπαταρίες και φακούς. Mm-hmm. Αυτό δεν θα μαζεύεται σε συγκεκριμένους χώρους, όπως σας ανέφερα, στο Ντούκος Μποφόρ 4 και την επόμενη εβδομάδα στο θεατρικό σταθμό Ηρακλείου. Είναι ο χώρος όπου μαζεύεται ήδη βοήθεια ή συγκεντρώνεται ακριβώς βοήθεια καλύτερα από τους Ουκρανούς πολίτες της πόλης, Ντούκος Μποφόρ 4. Θεατρικός σταθμός Ηρακλείου είναι μέσα από την κίνηση την οποία κάνει και η Δημοτική Αρχή. Να επισημάνουμε κάτι πολύ πολύ βασικό, κύριε Κοκολάκη, το έχω ακούσει κατά κόρον από τους γιατρούς οι οποίοι βρίσκονται αυτή την ώρα, δεν μπορούν να είναι μέσα στην Ουκρανία, αλλά περιμένουν το πράσινο φως από τα σύνορα να ξαναμπούν μέσα, είτε τα σύνορα της Πολωνίας, είτε της Μολδαβίας, είτε της Ρουμανίας, που λένε το εξής: μην συγκεντρώνετε και μην νομίζετε ότι χρειάζονται τα πάντα όλα για τους ανθρώπους αυτούς. Όταν λέμε ότι χρειάζεται μια βοήθεια, είμαστε συγκεκριμένοι, όπως και εσείς συγκεκριμένα το κάνετε, με αυτά τα οποία έχετε, με τα οποία ζητάτε, όποιος μπορεί να το κάνει αυτό και όποιος μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια, γιατί είναι κρίμα να πεταχτεί βοήθεια από τη μία και από την άλλη να συγκεντρωθούν ήδη τα οποία δεν θα είναι χρήσιμα. Αυτό είναι πολύ βασικό. Βέβαια, υπάρχουν συγκεκριμένα ήδη, καλά το αναφέρετε, ειδικά ήδη πρώτων βοηθειών, όπως αποστηρωμένα γάντια, μη τραυματιστικά ψαλίδια, επίδεσμοι, αποστηρωμένη και μη αποστηρωμένη ελαστική, θερμόμετρα, υπάρχουν θερμικές κουβέρτες. Αυτά τα ήδη, και όπως σας προανάφερα, και συγκεκριμένα ήδη μεγάλης διαρκείας. Και μόνο αυτά. Υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα τα οποία πρέπει να είναι και χωρισμένα σε ανάλογα κυβότιο και να περιγράφεται μέσα τι έχει το κάθε κυβότιο. Mm-hmm. Και βέβαια και όποιος μπορεί από το δικό του το υστέρημα ή το περίσσευμα να δώσει βοήθεια, και αυτή η βοήθεια δεν έχει να κάνει με τον καθένα από εμάς, έχει να κάνει και με άλλους αφορείς, μπορεί να το κάνει, γιατί κυρίαρχο αυτή την ώρα είναι οξυγόνο για τα νοσοκομεία
τουλάχιστον της Ουκρανίας, και από ό,τι λένε οι γιατροί, το οξυγόνο είναι τα αντιβιωτικά και είναι και τα είδη πρώτης ανάγκης για την περίθαλψη των τραυματιών, οπότε καλά κάνετε και αυτά τα αναφέρατε. Λοιπόν, 8:30 το βράδυ στο κέντρο του Ηρακλείου αυτή η συγκέντρωση, αντιπολεμική συγκέντρωση από το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου. Βλέπω βέβαια ότι πάρα πολλοί φορείς συμπαραστέκονται σε όλο αυτό και ότι καλούν και ο καθένας από τη δική του την πλευρά τα δικά του τα μέλη, την κοινωνία, τον καθένα από εμάς, το βράδυ να βρεθούμε στην Πλατεία Ελευθερίας. Κύριε Κοκολάκη, σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα και εσάς και στους ακροατές. Συγκέντρωση πρώτων ειδών για τους δοκιμαζόμενους Ουκρανούς και από το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής στην Ομαρχιακή του Επιτροπή. Νομίζω ότι θα γίνεται στην οδό Ατλαντίδος 5 στο Μασταμπά καθημερινά, αλλά ο κύριος Αντώνης Ζαχαριουδάκης από την Ομαρχιακή Επιτροπή μας ακούει και νομίζω ότι θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για όλους εσάς που μπορείτε και θέλετε. Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Δουλκεράκη. Να σας ακούσω. Και εμείς έχουμε μπει στη διαδικασία να συλλέγουμε ιατροφαρμακευτικό υλικό και τρόφιμα και ήδη ατομικής υγιεινής. Ναι. Είναι μια πρωτοβουλία που έχει πάρθει από τις νομαρχιακές επιτροπές όλης της χώρας και τον τομέα εθελοντισμού, ο οποίος έχει και το συντονισμό. Προσπαθούμε και εμείς να συμβάλλουμε να αντιμετωπίσει ο πληθυσμός της Ουκρανίας, ο άμοχος πληθυσμός, όσο δυνατόν καλύτερα την δύσκολη κατάσταση την οποία βιώνει σήμερα. Έτσι λοιπόν στα γραφεία μας στην οδό Ατλαντίδος 5 καθημερινά από τις 9 ως τις 12 και από τις 4 ως τις 6 συγκεντρώνουμε το υλικό αυτό. Καλούμε όποιον πολίτη θέλει να προσέλθει στα γραφεία μας και να φέρει το υλικό αυτό. Αυτό το υλικό έχει υπάρξει κάποια συνεννόηση με γιατρούς έτσι ώστε να ξέρετε τι ακριβώς ζητάτε από τον καθένα από εμάς, εάν μπορούμε να το προσφέρουμε, κύριε Ζαχαροκιουδάκη, για να το προσφέρουμε. Ναι, υπήρξε συνεννόηση κεντρικά από το τομέα εθελοντισμού με γιατρούς. Από το ιατροφαρμακευτικό υλικό το οποίο συγκεντρώνουμε είναι αποστηρωμένες γάζες, επίδεσμους, ταινίες για τη συγκράτηση στις γάζες, μη συνταγογραφούμενα φάρμακα όπως είναι το ντεπών, το μπανατόλ κλπ. Που έχουν πάρει και τα μόλι μέσα, ναι. Το πενταντίν, ινόπνευμα και σύριγγες. Συγκεκριμένα αυτά είναι από το ιατροφαρμακευτικό υλικό. Τρόφιμα πάντα μακράς διαρκείας. Σωστά, κονσέρβες... τα τρόφιμα είναι μακράς διαρκείας, κονσέρβες γάλα, ελαιόδαλο, όσπρια, σμαρικά κλπ. Και ήδη ατομική υγιεινή όπως είναι το σαπούνι, το σαμπουάντα, μορομάντελα, παιδικές πάνες. Ωραία. Να πείτε άλλη μια φορά τη διεύθυνση αλλά και τις ώρες που στην αρχή αναφέρατε, γιατί δεν είναι όλη μέρα κάθε μέρα. Όχι, είναι καταρχήν από τις 3, από χτες δηλαδή μέχρι και τις 12 Μαρτίου. Ναι. Οι ώρες είναι από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 4 το απόγευμα έως τις 6 το απόγευμα. Τα γραφεία μας είναι στην οδό Ατλαντίδος 5, είναι ακριβώς απέναντι από την Παναγίτσα. Μάλιστα. Όποιος θέλει μια παραπάνω διευκρίνηση, θέλει κάτι παραπάνω να κάνει, οτιδήποτε μπορεί και να επικοινωνήσει μαζί σας τηλεφωνικά. Είναι ο καλύτερος τρόπος έτσι ώστε ακριβώς... Το τηλέφωνο είναι 2814-00-4114. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω. Καλή σας ημέρα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Αντώνη Ζαχαριουδάκη από την Ομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής στο Ηράκλειο για αυτή την προσπάθεια που βρίσκεται πανελλαδικά και τοπικά σε εξέλιξη. Καλημερίζω από το Ηράκλειο και από το Χαμόγελο την κυρία Δέσποινα Νουσάκη, η οποία θα μας δώσει λίγο το δικό τους το στίγμα και το πλαίσιο είναι γενικό. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω. Από την άλλη δεν κρύβω ότι λυπάμαι πάρα πολύ που χρειάζεται να μιλήσουμε για κάτι τέτοιο. Είναι πραγματικά απίστευτο μετά από όλα όσα έχει περάσει η ανθρωπότητα τα τελευταία χρόνια να χρειάζεται τώρα το 2022 να συζητάμε για πανελλαδική συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης η οποία θα αποσταλεί ως ανθρωπιστική βοήθεια σε εμπόλεμη χώρα.
Με πάνω από 1 εκατομμύριο πρόσφυγες μέχρι στιγμής και είμαστε στην ένατη μέρα του πολέμου. Σωστά, πολύ σωστά. Λοιπόν, τι κάνετε εσείς? Το χαμόγελο του παιδιού, όπως πάντα, στην προσπάθειά του έτσι να προσφέρει με κάθε δυνατό τρόπο στήριξη στα παιδιά, στις οικογένειες που πλήττονται, συγκεντρώνει σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης συγκεκριμένα είδη τα οποία μας ζητήθηκαν, τα οποία γνωρίζουμε ότι 100% χρειάζονται οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Οπότε είναι, αν μπορούμε να τα χωρίσουμε σε 3 κατηγορίες, είναι βασικά είδη για παιδιά και ανθρώπους κάθε ηλικίας, είναι βρεφικά είδη και είναι και φάρμακα και αναλώσιμα που, όπως φανταζόμαστε όλοι, είναι αυτά που χρειάζονται περισσότερο αυτή τη στιγμή. Να πούμε για άλλη μια φορά, ναι, κυρία Νουσάκη, ότι στην προσπάθειά μας να βοηθήσουμε και επειδή σε κάθε περίπτωση δείχνουμε ό,τι και αν έχει συμβεί την αλληλεγγύη μας ως Έλληνες και ως κριτικοί, συγκεντρώνουμε ή δίνουμε πράγματα, να το πω διαφορετικά, mm-hmm, δίνουμε πράγματα τα οποία σε κάποιες περιπτώσεις, ανάλογα με το τι ζητάμε κάθε φορά, το τι ζητείτε κάθε φορά, είναι πράγματα τα οποία δεν χρειάζονται, και καλά κάνουμε και λέμε ότι υπάρχει συνεργασία με τους γιατρούς, με τα υπουργεία, mm-hmm, κλπ, διότι σε κάθε φάση είναι διαφορετικά αυτά που χρειάζονται για τους ανθρώπους. Ακριβώς, επειδή τώρα μιλάμε για ένα πόλεμο ουσιαστικά, τα πράγματα που θα αποσταλούν εκεί θα πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένα και πολύ στοχευμένα. Δηλαδή δεν μπορούμε να πάρουμε, να μεταφέρουμε πράγματα τα οποία δεν χρειάζονται οι άνθρωποι. Οπότε αυτά που χρειάζονται σίγουρα και είναι απαραίτητα καθημερινά είναι πάνες, μωρομάντιλα, βρεφικό γάλα και κρέμες. Όσον αφορά έτσι τα παιδικά είδη, είναι ατομικά νερά και μπάρες δημητριακών. Απαραίτητα είναι επίσης κουβέρτες, sleeping bag, χαρτί υγείας και μετά κάποια φάρμακα και αναλώσιμα από αναλγητικά, θα πω τώρα έτσι ενδεικτικά ντεπό. Από αυτά τα οποία σας έχουν αναφέρει, θέλετε ακριβώς, να πείτε, έτσι, ακριβώς, για να μην παρεξηγηθούμε. Δηλαδή, όχι. Το Υπουργείο λέει ότι αυτά χρειαζόμαστε αυτή την ώρα. Ακριβώς. Είναι οδηγία και εμείς ακολουθούμε την οδηγία, γιατί έτσι μόνο πραγματικά θα βοηθήσουμε στην παρούσα ανάγκη. Η συγκέντρωση γίνεται είτε στα κατατόπους στους κατατόπους χώρους μας πανελλαδικά. Στο Ηράκλειο βρισκόμαστε στην Εθνική Αντιστάσεως στο νούμερο 138, στα Χανιά είμαστε στη Μαργουνίου 39 και στο Ρέθυμνο είμαστε στην Σταματιουδάκη 59. Εκεί μπορεί να μας βρει κάποιος καθημερινά από τις 9 έως τις 5. Ωστόσο, αν κάποιος άνθρωπος δεν εξυπηρετείται από αυτό το ωράριο ή δεν μπορεί να μας προσεγγίσει, υπάρχει δυνατότητα να σταλούν τα πράγματα δωρεάν μέσω των ΕΛΤΑ ή των ΕΛΤΑ Courier. Ετοιμάζουν οι άνθρωποι τα πακέτα τα οποία θέλουν να παραδώσουν, να προσφέρουν, και σημειώνοντας πάνω ανθρωπιστική βοήθεια Ουκρανία, το χαμόγελο του παιδιού, τα ΕΛΤΑ θα τα παραδώσουν δωρεάν σε μια διεύθυνση στα κεντρικά μας, από την οποία θα αποσταλούν. Έτσι, θα βρεθεί ο τρόπος ώστε να αποσταλούν. Ο αριθμός των ειδών σε ό,τι έχει να κάνει, mm-hmm, με φάρμακα είναι πάρα πολύ μεγάλος. Θα πρέπει, κυρία Νουσάκη, ακούστε με, δεν θα μπω, ναι, σε αυτή τη διαδικασία, δεν θέλω να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Ακριβώς. Αλλά όποιος μπει στη σελίδα, γιατί έχουν ακούσει και κάποια πράγματα από τους προηγούμενους καλεσμένους, mm-hmm, όποιος μπει μέσα στη σελίδα στο χαμόγελο του παιδιού, νομίζω ότι είναι μπορεί να δει ακριβώς τι ακριβώς χρειάζεται. Ακριβώς. Το βασικό είναι αυτό που είπατε, ότι αν εγώ είμαι μακριά από το Ηράκλειο αυτή την ώρα, εάν πάρω μια συγκεκριμένη εταιρεία, τα ΕΛΤΑ Courier όπως είπατε, και πω ότι πάει αυτή η βοήθεια, για την Ουκρανία, και είναι στο πλαίσιο της βοήθειας που συγκεντρώνει το χαμόγελο του παιδιού, ότι δεν θα χρεωθώ, θα μπορούν να τη μεταφέρουν δωρεάν. Και αυτό είναι εξυπηρετικό, αν μη τι άλλο, για αυτούς που σας ακούν από άλλες περιοχές. Mm-hmm. Μιλώντας χθες το πρωί
με την Διευθύντρια των Γιατρών του Κόσμου, την κυρία Θάνο. Μας είπε ότι, ξέρετε, αυτό το πρόβλημα, αυτή την ώρα, όχι αυτό το πρόβλημα, αυτή την ώρα υπάρχουν τρία πράγματα τα οποία άμεσα πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε όλοι μας, και έτσι σας αποχαιρετώ. Είναι σαφέστατα ο πόλεμος, είναι το κρύο, είναι επίσης και η πανδημία. Οπότε χρειαζόμαστε πάρα πολλά πράγματα, γι' αυτό μπαίνουν μέσα και θερμόμετρα και κουβέρτες και ισοθερμικά και όλα τα υπόλοιπα. Με όλες τις εικόνες που έχουμε δει. Κυρία Νουσάκη, καλημέρα σας. Καλημέρα και σε εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.